Και μουσικοχορευτική εκπομπή, θέλω, όπως θέλω, το ρίξ. Θέλω, ναι. Έχουμε και μπαλέτα. Έχουμε και τα μπαλέτα, δαμέ. Μόνο με την κούζα δεν μου έχει βγει καμιά μέρα. Α, καλή ιδέα, το σκεφτεί. Ναι. Από τσέρα το γράψεις τα με κούζα. Κούζα. Το ξέρεις τον Κωνσταντίνο. Βεβαίως. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Καλώς όρισες. Τι κάνεις. Καλά είμαι. Πάρα πολύ ωραίο το κορμί. Ευχαριστώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι του δίνεις και καταλαβαίνεις τη γυμναστική. Ιδιότερη, βλέπω, ναι. Είχες πάντα ωραίο κορμί, αλλά νομίζω τον τελευταίο καιρό. Τον τελευταίο χρόνο. Congrats, έχω να πω εγώ. Κάνεις και διάδρομο. Διάδρομο. Διάδρομο, κάνω 5 λεπτά έτσι για να ξεκινήσουμε. Ανεβαίνεις όμως το διάδρομο. Ναι, παιδί μου. Κωνσταντίνος μου, γι' αυτό το λόγο δεν πάει γυμναστική. Φοβάται το διάδρομο. Κωνσταντίνε μου, ο διάδρομος είναι γυμναστική. Για να φοβάται το διάδρομο. Μην πέσει από το διάδρομο. Έχετε πολλά μεγάλου διαδρόμου, βαμμέ, γιατί δεν πάει να φοβάται. Όχι, του ρίκ, του άλλου. Του όγκυρα τον άλλο, εντάξει. Σκουότ να κάνει. Κάνει σκουότ. Τα καθίσματα. Να μας σονάζεις με. Πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας τώρα. Είναι τα βαθιά καθίσματα. Ναι, είπα να μην το πω γιατί... Θα είσαι και ο Λούις κάθε. Εσύ βαθύ κάθισμα. Βέβαια. Δείξτε μου το βαθύ το καθίσμα. Δείξτε το. Δείξτε μου αντέρα το βαθύ το καθίσμα για να ξέρω. Δείξτε το για αφού είναι. Εγώ δεν κάνω σκουάτς γιατί έχω πρόβλημα με τη μέση μου. Τι είναι το βαθύ το καθίσμα, πάει στο τσουκάτσο και σε πάνω. Ναι. Όπως κάθεσαι στην καρέκλα. Κάνεις βαθύ κάθισμα. Βέβαια, πολλά. Και πες και πώς είναι εφικτό να γίνει το πράγμα. Δεν πειράζει. Άστο γιατί να γίνουμε viral. Ναι, ναι, να γίνουμε. Σου κάνω τώρα βαθύ κάθισμα. Μάλιστα. Πάμε να παίξουμε. Που είμαστε σίγουροι ότι το έχουμε το θέμα. Ναι, εννοείται. Κυπριακά ξέρουμε. Ξέρουμε. Ναι. Τα. Ξέρω να μπορεί να με ρωτήσετε. Τα σως. Ναι, τα εύκολα. Τα σως. Μάλιστα. Το ποιο χωριό είσαι. Είμαι Λευκοσία. Δεν είμαι από χωριό, είμαι από Λευκοσία. Έχεις το ποιο χωριό. Η μάμα μου ήταν από το... είναι από το Παλέγκεθρο, ο παπάς μου είναι από τη Λευκοσία. Ωραία, για να ξέρω αν έπαιζε μπαζικά χωρκών. Το έχω δάμε. Ναι. Okay. Λοιπόν, το παιχνίδι μας είναι σε τρία μέρη. Θα μάθουμε ονομασίες χωριών της Κύπρου. Σε τρία μέρη, αλλά όταν τρώει πολύ το χρόνο, κάνουμε μόνο τα δύο. Αντζέλα, μου ξεκινήσαμε και 30. Και. Εύκολα που είναι ήδη και 33. Δεν ακόμα δεν έχει κάνει την πρώτη ερώτηση. Εσύ φάει 2 λεπτά για τα σκουότ. Εμεί τα ξέρουμε. Ναι. Εσύ ρώτησε. Εσύ ρώτησε. Ναι, αλλά. Να σου δείξω μετά. Ωραία. Πάμε. Α παίξουμε. Είναι τρία. Τι έλεγα τώρα. Είναι τρεις... τρία στάδια το παιχνίδι. Χωριά, εκφράσεις... Όχι, είναι στο 3-6 που έχουμε το μπάζερ. Και λέξεις. Χωριά, εκφράσεις και λέξεις. Θα δίνω και επιλογές, γιατί είμαι πάρα πολύ καλός εγώ. Άσχετα που βγήκε το όνομα έξω. Δύο επιλογές. Τρεις-δύο. Τρεις, ξέρεις, σε κάποια... σε κάποια τέσσερις. Τέσσερα. Βασικά, μόνο στα χωριά είναι τρεις, τα λέω όλα είναι τέσσερα. Εάμα. Ξεκινάμε με την κατηγορία χωριά, γιατί αγαπάμε πολύ τα χωριά της Κύπρου, να πηγαίνετε να κάνετε βόλτες. Και σε αυτό το χωριό που έλαχε σε σένα, έχω πάει πάρα πολλές φορές και είχα κάνει και μαγειρικές εκεί. Εντάξει, θα πάμε στην Αθιένου. Μάλιστα. Κυρία Ανδρούλα, την αγάπη μου στην κυρία Ανδρούλα. Πήγα εγώ σε μια ταβέρνα. Πεθρά της Βίρος Κουφαλίδου. Πέρασε μαγείρισα. Μάλιστα. Αθιένου. Μάλιστα. Μπορεί να πάρεις έτσι μια ιδέα από πού πήρε το όνομα το χωριό, ο Δήμος, γιατί είναι Δήμος. Αθιενίδες. Από Αθήνα εννοείς. Που τους Αθιενίδες, δεν είπα από τους Αθηναίους. Τι εννοείς, ποιε... Ξέρω εγώ, πέρα ήταν καμιά οικογένεια. Το κρατάμε. Γιατί λοιπόν... να πήρε το χωριό από την οικογένεια και όχι μπορεί να ήταν... η οικογένεια από το χωριό. Σωστό γι' αυτό. Το κρατάμε, το κρατάμε. Παφλακία, ναι, ναι. Όχι, δεν είναι φλακία, όχι, γιατί όχι. Πολλά χωρικά έχουν από αυτά τέτοιο, ναι. Ξεκινούμε τις τρεις επιλογές. Να πούμε ότι 5.000 οι κάτοικοι, μεγάλος δήμος και... Ακριβώς. Κάτι, αλλά βάλα 5 εγώ, γιατί που το 11, ως σήμερα, ώρα είχαμε το χαμένα πόλη. Η ονομασία. Αύξηση δεν μπορεί να είχαμε, δηλαδή. Μόνο απώλειες θα είχαμε. Να ξυπνήσει. Τέλο που είναι τούτο, παιδιά. Δηλαδή, μόνο απώλειες θα είχαμε από το 11 ως σήμερα. Γεννήσει δεν έχουμε στο χωριό εκεί, στο Δήμο. Αφήστε με το χωρικό μου που έχω παράδειγμα τώρα. Ξεκλειρίστηκε τις τελευταίες ημέρες. Σταμάτα ρε κουμπάρε, δηλαδή για όνομα του Θεού, έφερε μας το θανατικό νούμερο. Ναι, αφήστε με στερά, χωρικό μου να τα ακούω. Πέμπου να δούμε πώς θα είναι πια θα Αθιένου, Ανδρέα μου, θέλω να είσαι συγκεντρωμένος και μην βοηθήσεις όμως. Η ονομασία του χωριού... Ήταν ασυγκεντρωμένος από θα βοηθήσει. Είναι και 35, έχει 5 λεπτά και ακόμα δεν έχει πει την πρώτη επιλογή. Ξεκινώ, ξεκινώ τι θέλω να παίξουμε σήμερα. Α, δεν προλάβω να παίξουμε ναι ή όχι. Η ονομασία του χωριού που έρχεται από την Αθήνα. Κάποιοι από την Αθήνα πριν πάρα πολλά χρόνια ήρθαν στην περιοχή Αθιένου εκεί. Μάλιστα. Και από την Αθήνα προέκυψε η Αθιένου. Μάλιστα. Θέλω να φανταστώ, Μαργότα, κάποιος στη Θεσσαλονίκη πώς θα έλεγε το χωριό.
Πάμε παρακάτω. Κάποια στιγμή θα το σκεφτώ. Δεύτερη εκδοχή. Στο χωριό βρίσκεται ένα ναό που είναι αφιερωμένο στη Θεά Αθηνά, θεά τη Σοφία, όπου ήταν, ήταν αγαπημένη τη περιοχή, σύμφωνα με τον μύθο. Δεν μου είναι και επειδή... στο γέντρο του ναι. Όχι, α την εκκλησία τώρα. Περίμενε εδώ. Άκουσε την. Άκουσα. Ότι ήταν η αγαπημένη τη περιοχή τη Αθηνά. Στην Αθιένου, αν έχει πάει ποτέ, είναι παιδιάδε ανοιχτοσά. Ναι. Ένας μύθος λέει ότι κάθετουν, έβλεπε τζιόν το ανοιχτό που έβλεπε. Η Αθηνά. Και σκέφτεται, η Θεά Αθηνά, ναι. Πώς τι σκέφτεται ρε παιδιά με τις επιλογές που μας διάτε. Ναι, έλα πάμε, ναι. Στην τρίτη επιλογή. Το. Και η τρίτη επιλογή είναι ότι το χωριό μέχρι σήμερα είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχει, θα βρει εκεί μεγάλα υποστατικά με αγελάδες. Έχει. Ναι. Ένας αστικός μύθος ήθελε το χωριό να ευημερούσε χάρη στο γάλα από τα ζώα. Με τον πλούσιο κάτοικο του χωριού να λεγόταν Αθηνογέννης. Από την παράφραση του ονόματός του προήρθε σήμερα το όνομα Αθηένου. Κοίτα, είμαι σίγουρα όχι το Β' που έκανε βόλτες σε Αθηνά. Ναι, μέσα στις παιδιάδες της Αθηένου. Θέλω να πείσω όμως ότι κάποιες φορές... Είναι μια φορά η Αφροδίτη εκεί που έκανε βόλτα πήρε το χωριό το όνομά της. Εντάξει, ωραία. Με χαρά της. Τρία. Το τρία. Στο χωριό για το γάλα και ο Αθηνογέννη. Ναι. Το ένα. Κάμερα σου, βλέπεις μας. Ναι. Τι λαλίζαμε τώρα. Μάθε με κυπριακά. Όχι, μας βλέπει. Δεν μας βλέπει. Ναι. Έχασες. Όταν χάνεις, κοιτάς την καμερά σου και λες έχασα. Έχασα. Έχασες. Είναι πρώτη εκδοχή. Εντάξει, υπάρχουν κι άλλες από λέξεις και τα λοιπά. Από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Ήρθαν κάποιοι από Αθήνα και μείναν εδώ. Ωραία. Υπάρχει και το Αθηνογέννης, αλλά δεν υπάρχει το προηγούμενο. Μάλιστα, υπάρχει σαν άλλη ιστορία. Ωραία. Καμία σχέση με αυτό που είπα. Εγώ θα πάω. Θα πάμε στην επαρχία Λεμεσού. Ναι. Θα πάμε στο υπέρο, γιατί υπάρχει και Άρσος και Λεμεσό και Λάρνακα. Θα πάμε στο Άρσος Λεμεσού εμείς. Το Άρσος Λεμεσού. Ναι. 202 κατοικοί και το μικροχωριό. Μπορεί να φανταστείς έτσι μια ιδέα για τον. Το Άρσος. Τι σημαίνει Άρσος. Εσύ θα μου πεις. Τι σημαίνει. Θα αφήνουμε να συνεχίσουμε. Ωραία, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η ονομασία του χωριού προέλθε από την... Εντάξει, είδες ότι πρόσεξε, επειδή απάντησα στον Τάσο Τρίφωνος με κοντινό, ναι. Μου κάνει συνέχεια κοντινά η Αλεξία σήμερα. Μα σε καταγράφεις πάρα πολύ με το χρώμα. Πάρα πολλά, ωραίο, ναι. Πάει πάρα πολλά. Καταγράφεις, καταγράφεις. Καταγράφεις, ναι. Ας περιγράφεις απλό. Καταγράφεις... Ή υπεργράφεις, ας πούμε. Ή το... υπογράφεις. Ή το... Κατέριξες. Κατέδειξες. Ναι, αυτό το λέει επίσης καμιά φορά. Με βλέπει λοιπόν, εδώ. Κατερίνα Αγαπητού. Όχι η Κατερίνα Αγαπητού, ο Ανδρέας Γιώρτσιος. Θέλω ησυχία. Και από τις δύο πλευρές. Ανδρέα μου, το όνομα του χωριού προήλθε από την αρχαιοελληνική λέξη, όσο ξέρουμε αρχαία, Άλσος που σημαίνει μικρό δάσος. Ναι. Δεύτερη εκδοχή. Η ονομασία του χωριού προήλθε από το ιερό Άλσος, που στην αρχαία Ελλάδα ήταν δημόσιοι χώροι, ιεροί χώροι, που ήταν αφιερωμένοι σε θεούς. Το συγκεκριμένο Άλσος ήταν αφιερωμένο στη θεά Δήμητρα, που είναι της Γεωργίας. Εντάξει. Και έτσι λένε ότι υπάρχει, υπάρχει στην περιοχή το ιερό Άλσος της θεάς Δήμητρας. Και τρίτη εκδοχή. Δεν έκανε βόλτα στη θεά εκεί, καμιά βόλτα. Όχι. Και τρίτη εκδοχή. Και η τρίτη εκδοχή είναι ότι το χωριό είναι γνωστό κρασοχώρι. Ωραία. Γνωστό για τις αμπελοκαλλιέργειες από τα αρχαία χρόνια. Ένας μύθος λέει ότι παλιά η πριγκίπισσα Αρσινόη της Κρήτης ήρθε στην Κύπρο, λάτρεψε την περιοχή, λάτρεψε τα αμπέλια και έτσι έκανα ναό αφιερωμένο στην βασίλισσα πριγκίπισσα Αρσινόη. Αρσινόη, Άρσος, όλοι καταλάβαμε από πού πήρε το όνομα. Το Αρσινόη κόπηκε και έγινε Άρσος. Ναι. Άλλαξε και γένος. Ναι. Τα με το σηκόπετρα ήταν... Μπορεί να είναι ή Άρσος όμως. Μπορεί να είναι, μπορεί να εκμοντερνίστηκε. Ή ας την Αρσινόη, τζάμε που κάθεται. Δε. Με μπέρδεψε λίγο με το δύο η αλήθεια είναι. Ναι, ναι. Για το Άρσος, αλλά δεν θυμάμαι τώρα τι σημαίνει στα αρχαία ελληνικά το Άρσος. Οι ασακιάδες κλπ. Όλο αυτό. Αλλά θα πάω με το ένα. Ότι η ονομασία του χωριού προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη Άλσος που σημαίνει μικρό δάσος. Ναι. Σωστό. Κοίταξε την καμερά σου. Α, τώρα άμα, ναι. Κοίταξε την καμερά σου. Από εδώ. Έχασα. Όχι, εγώ τώρα πάνω. Με, ναι. Κέρδισε, θα λες. Με κέρδισε, θέλεις. Ναι, αυτό. Σαρά πλάνο, με κέρδισε. Μπράβο. Μπράβο.
Έπρεπε να μάθω. Προσπαθώ να μπλοφάρω. Στο πρόβοσο, πού σου νομίζω. Στην αρχή με έχανε συνέχεια. Όχι, τώρα... μεταξύ, με το 2, ναι. Με μπέρδεψε εκεί λίγο. Ναι. Και... Εγώ πάω να μείνω σταθερή στην πρώτη μου γι' αυτό. Ναι. Όχι, δεν χαρά. Περνάμε σε εκφράσεις γρήγορα. Γρήγορα. Η έκφραση, Κατερίνα μου, άμα χτυπήσεις το ανόφλι, να δεις και το κατόφλι. Ναι. Άμα χτυπήσεις το ανόφλι, στο ανόφλι, να δεις και το κατόφλι. Μάλιστα. Τι σημαίνει. Τονίζει ότι είναι άχρηστη η προφύλαξη εκ των υστέρων. 2. Όταν κάνεις ένα λάθος, θα επομιστείς και τη ζημιά. 3. Αν δεν πάθεις, δεν μαθαίνεις. Και 4. Αν κάνεις μια σοβαρή απροσεξία, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Η βοήθεια του κοινού. Ποιο κοινό, το κοινό όπως βλέπεις, είναι αφοσιωμένοι όλοι στα κινητά τους. Αν ξέρει κάποιος... Κάντε Google. Αν ξέρει κάποιος, μπορεί να βοηθήσει αυτό. Το γκουγκλάρετε, τι κάνετε. Ναι, καλά, μας πείσατε. Είμαι σίγουρη ότι γκουγκλάρεις το τον τη στιγμή. Άμα χτυπήσεις το ανόφλι, ένα δίτσι το κατόφλι, τονίζει ότι είναι άχρηστη προφύλαξη εκ των υστέρων. Όταν κάνεις ένα λάθος, θα επομιστείς τη ζημιά. Ίσως. Αν δεν πάθεις, δεν μαθαίνεις. Είναι τα ίδια που τα βοηθήκε όμως. Το 2 και το 3. Είναι. Κοντά. Ναι, και το 3 είναι το 4 είναι κοντινό, πέμπω το. Αν κάνεις μια σοβαρή προσεξία, θα ακολουθήσουν κι άλλες. Εντάξει, είμαι μεταξύ του 2 και του 3. Ποιον να πω. Το 2 νομίζω. Εντάξει, το 2 νομίζει. Το 2. Έχασα παλέ. Με θεωρείς έτσι με τα μάτια σου, λάμπει το πρόσωπο ναι, του. Αυτό, αυτό το κάνει κάθε φορά. Είτε το βρεις, είτε το κάνεις λάθος. Αυτό κάνει. Μα ναι, και είσαι σίγουρος. Είσαι ωραία, έχεις οδοντοστοιχεία, ωραία. Οπότε ναι, αλλά δεν το χρειάζεται να. Α, Παναγία μου. Έτσι είσαι τώρα σημείο ένα θέμα που πονεί. Γιατί? Γιατί έχει δύο μέρες που πάει, έρχεται στην Πάφο για το δόντι. Θα στείλω αγωνιστικούς συνδυασμούς στο Λάμπρο, γιατί είμαστε σωροί. Η τηλεόραση του γιατρού είναι ρίκτσο με. Λάμπρο, ευχαριστώ πολύ για το δόντι. Λάμπρο, είναι εξαιτίας μου που σε είπε όμως, αν ξέρεις. Ναι, θα τον έλεγα. Το 2 ή το 2. Το 2. Χασές. Το 3. Αν δεν πάθεις, δεν μαθαίνεις. Είναι το ίδιο το 2 και το 3, ρε. Είναι το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο όμως. Είναι το ίδιο. Ακριβώς. Σοπίτες σε διαφορετικές. Έχασα. Ανδρέα μου. Ναι. Ας θα φάεις, να φάεις λαρτίν. Κι αν θα κλέψεις, κλέψε χρυσάφιν. Αν θα φάεις, φάει λαρτίν και αν θα κλέψεις, κλέψε χρυσάφιν. Τι σημαίνει. Το λαρτίν είναι το... Ναι. Θα βοηθήσω. Ναι. Τι είναι. Το λίπος από το γουρούνι, τι είναι. Ναι. Που παλιέτρωαν το έτσι, ενώ σου ήταν σαν μεζές. Έτσι δηλαδή είναι άλλο στενό. Έτσι καλέ. Με Ισπανία. Άντε καλέ. Έβαλε ένα λαρτί, δεν μου πάρε. Είναι γνωστό τώρα το παλιά. Εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Αυτό το φίλο το παππού μου που τρώει λαρτί. Να μπαίνουμε στον πειρασμό μόνο για σημαντικά πράγματα. Όποιο λυπάται να ξορέψει για προφύλαξη παθαίνει ζημιά. Για μια μεγάλη απόφαση πρέπει να έχουμε το ανάλογο αντίκρισμα. Ή τονίζει πως όταν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται. Είναι σπουρέ, ναι. Κατάγες, εντάξει. Θα βάλω τρεις δέντε επιλογές. Αλλά θα πεις γιατί άλλες όλα χάνεται. Μα μπερδεύεις. Να κερδίζει δεν θέλω να πω. Εντάξει. Λοιπόν. Το 2 ότι ήτανε... Όποιος λυπάται να ξοδέψει για προφύλαξη παθαίνει ζημιά. Όχι αυτό. Γιατί μου μείνει αυτό. Αν το βρεις. Όποιος λυπάται την προφύλαξη, όχι αυτό. Όχι να πρέπει να σας πω ποτέ στο πονηρό. Όχι, καθόλου. Ποτέ. Να μπαίνουμε στον πειρασμό μόνο για σημαντικά πράγματα. Για μια μεγάλη απόφαση πρέπει να έχουμε το ανάλογο αντίκρισμα. Εκεί μου πάει. Ή τονίζει πως όταν υπάρχει θέληση όλα γίνονται. Το 3. Για μια μεγάλη απόφαση πρέπει να έχουμε το ανάλογο αντίκρισμα. Ναι. Για κάμερα. Άντε ρε. Έχασα. Είναι, σημαίνει θα μπαίνουμε στον πειρασμό μόνο για σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, αν θα φας λαρτί, αν θα φάεις, να φάεις λαρτί. Αν θα κλέψεις, κλέψε χρυσάφι. Αν θα έλεγες αν θα φάεις, φάεις σοκολάτα, να έλεγα αυτό. Αγία μου, εσύ το ένα. Αλλά τώρα το λαρτί, τέλος πάντων. Και περνάμε και στις λέξεις. Τι λέξεις να περνάμε και 45 είναι. Να το σταματήσω. Αφού 15 λεπτά έφαγες όλο το χρόνο. Τέλειωνε, γλύωρα πάμε. Γλύωρα λέξεις. Ναι, έλα πάμε. Ποιες λέξεις έχουμε. Εγώ κάνω ροή. Ποιος είναι ο Βαχλιώτης. Βαχλιώτης. Ξέρεις το. Βαχλιώτης. Θα γίνεις ρεζίλη, λαλώσε το. Είναι ο κάτοικος της Βάχλας. Είναι ο δάσκαλος των πλουσίων. Είναι ο οδηγός του βασιλιά ή ο γιατρός του βασιλιά. Ο Βαχλιώτης. Ξέρει κάποιος. Η Βάχλα που είναι. Η Βάχλα που είναι. Δίκλα που η Βάχλα.
Το 3. Το 3. Οδηγός του Βασιλιά. Ναι, ρε κουμπάρε. Κάμερα κλείωρα. Έχασα. Ο γιατρός του Βασιλιά. Είδες κάτι 3. Του Βασιλιά ήταν. Τελείωσε. Αντρά μου το θερμό. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Τέλεια του τι. Δεν έχουμε. Να την κρατήσεις για άλλη φορά. Λάνε, τι να σε κάνω. Τρώσεις το χρόνο. Εγώ πάλι να φτιάξω. Εσύ. Ποιος εγώ. Γλώσσα δεν βάζεις μέσα. Σκύψε. Έχουμε και τούτα. Κατάλαβα τι λάδω. Αγαπητούλα μου. Μια που κάθεσαι στο σπίτι εκεί, την ώρα που πίνεις. Κατάλαβα, λέει. Επίρτη. Πού πάει κόρη, έλα δαμέ. Δύο. Να πας κόρη, έλα δαμέ. Έλα, έλα. Α, ευχαριστώ. Ήξερα ότι να μου δώσεις κάπου. Αυτό λίμωνο. Ήμουν, ήρθε έτσι για τούτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Επέρασα πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Συνεχίστε δυνατά, όμορφα, ωραία. Να αγαπώ, φιλό.